Καλησπέρα, συνάδελφοι. Εκ μέρους των εργαζομένων σε αστικές συγκοινωνίες, απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στη σημερινή μας κινητοποίηση. Η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών με τη σχέση κόστους-οφέλους έχει επιφέρει μια δραματική κατάσταση, μια ζωφερή καθημερινότητα τόσο στους εργαζόμενους σε αστικές συγκοινωνίες όσο και στους επιβάτες. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε σαρδελοκούτια. Σε συνθήκες πανδημίας έχουν γίνει κινητές υγειονομικές βόμβες. Σε όλους μας είναι γνωστές οι εικόνες αυτές. Τις ζούμε και τις ζείτε και εσείς καθημερινά σε σταθμούς, σε σειρμούς και σε λεωφορεία. Από την άλλη, η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο όσον αφορά τους εργαζόμενους αστικές συγκοινωνίες. Ενώ οι διοικήσεις σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ και η κυβέρνηση προκλητικά και πεισματικά αρνούνται να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την έναρξη της πανδημίας για πύκνωση δρομολογίων, για χρηματοδότηση 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό για αγορά νέου στόλου σύγχρονου και επισκευή του παλιού, για μέτρα προστασίας εργαζομένων και επιβατών, για δωρεάν μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους αστικές κοινωνίες, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, και το εμβόλιο από εργαλείο και όπλο της επιστήμης προσπαθούν να το μετατρέψουν σε όπλο και εργαλείο διαίρεσης εργαζομένων και επιβολής αντεργατικών νόμων μέσα στον κλάδο. Την ίδια στιγμή είχαμε πριν λίγες μέρες το θάνατο από την εργοδοτική συνειδητή αμέλεια, θα λέγαμε, συναδέλφου μας Στασί, που δούλευε, ενώ ήταν υπάλληλος Στασί, δούλευε σε εργολαβικό όχημα το οποίο δεν είχε ελεγχθεί καθόλου μπρος στην κονόμα του κάθε εργολάβου και του κάθε ιδιώτη. Και την ίδια στιγμή, προκειμένου να βάλει μέσα τους ιδιώτες στους οποίους είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα μπουν σε αστικές κοινωνίες, με πρόσχημα την πανδημία την αξιοποίησε και ξεχρέωσε γραμμάτια βάζοντας τους ιδιώτες μέσα στις αστικές κοινωνίες. Με αυτή την κατάσταση λοιπόν στις αστικές κοινωνίες που επηρεάζει όλους τους κατοίκους, όλους τους εργαζόμενους στο λεκανοπέδιο, παλεύουμε οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο των αστικών κοινωνιών να οργανώσουμε την πάλη μας από κοινού, εργαζόμενοι επιβάτες και εργαζόμενοι από όλους τους χώρους και όλους τους κλάδους στην Αττική, για να μπορέσουμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις με φωτεινό παράδειγμα και με φάρο τις κατακτήσεις που απέσπασαν οι συνάδελφοί μας λιμενεργάτες στην Κόστο και οι συνάδελφοί μας στην Ιφούς. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στους αγώνες μας.